τις φωνές τους ενώνουν οι συνταξιούχοι και διεκδικούν μεγαλύτερες συντάξεις, βλέποντας τη σύνταξή τους να εξανεμίζεται στις πρώτες 15 μέρες του μήνα. Οι πρόεδροι των συνταξιουχικών ενώσεων ενώνονται και καλούν σε σύσκεψη την Πέμπτη στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν κοινές αποφάσεις για τις επόμενες κινητοποιήσεις τους. Αυτές τις μέρες, σε όλη την Ελλάδα γίνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των συνταξιούχων με θέμα την υγεία. Έτσι και εδώ στα Γιάννενα, μεθαύριο την Πέμπτη, στις 10.30 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο θα γίνει συγκέντρωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνταξιούχων όλης της Ηπείρου. Η υγεία είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά για τον άνθρωπο. Για μας δε τους συνταξιούχους είναι ακόμα σπουδαιότερο. Η κυβέρνηση όμως συνεχώς υποβαθμίζει και υποχρηματοδοτεί το θέμα της υγείας και με τον τρόπο της ενισχύει την ιδιωτική υγεία. Σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, το μηνιαίο εισόδημα για το 60% των οικοκυριών επαρκεί για 19 μέρες του μήνα. 72,7% των οικοκυριών μείωσε δαπάνες εξαιτίας αυξήσεων τιμών στα τρόφιμα. Τις μισές μέρες του χρόνου δουλεύουμε για να πληρώνουμε την εφορία και τις ασφαλιστικές εισφορές και μας κόβουν τις συντάξεις, την υγεία, την κοινωνική προστασία. Το 95% των φόρων πληρώνονται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Το 2023 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν αυξημένη κατά 85% σε σχέση με το 19. Από την άλλη μεριά, τα κέρδη των σούπερ μάρκετ ξεπέρασαν τα 11 δις το 2023. Οι πέντε μεγαλύτεροι ενεργειακοί όμιλοι είχαν πάνω από 1,6 δις κέρδη. Οι τράπεζες εδώ και 10 χρόνια δεν πληρώνουν φόρους. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες το 2024 αναμένεται να σπάσουν ένα ακόμα ρεκόρ κερδοφορίας πάνω από 10,3 δις ευρώ. Συμμετέχουμε όπως όλα τα σωματεία στην εκδήλωση της 5ης 8 Δευτέρου και ζητούμε όλα τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τη μείωση των συντάξεων, από όσα συμβαίνουν σήμερα με τις ακρίβειες κλπ.